ετοιμάζεσαι να γίνεις μανούλα και μπαίνεις στο μήνα σου. Σκέφτεσαι τι πρέπει να πάρεις μαζί σου στο μαιευτήριο ή στην κλινική όπου θα γεννήσεις και δεν ξέρεις. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Σου έχω λίστα, πλήρη, απόλυτη λίστα, με όλα τα απαραίτητα που θα χρειαστείς. Γεια σου, είμαι η Μαρίνα και έχεις επιλέξει να δεις ένα ακόμα βίντεο του Stay at Home Mom. Έχοντας ήδη δύο παιδάκια, έχω βρεθεί ήδη δύο φορές στη διαδικασία και στην κατάσταση που να πρέπει να δω τι θα πάρω μαζί μου, τι πράγματα χρειάζομαι, γιατί για ένα. Το πρώτο μου παιδί το έκανα, Νανθούλα, σε ιδιωτικό μαιευτήριο, το δεύτερο το πότι στο νοσοκομείο. Οπότε μπορώ να σου πω και στις δύο περιπτώσεις τι χρειάζεσαι. Επειδή το βίντεο θα βγει πάρα πολύ μεγάλο, σήμερα θα μιλήσουμε για τα πράγματα που χρειάζεσαι για το μωρό σου και στο επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε για τα πράγματα που χρειάζεται να πάρεις για σένα στο μαιευτήριο, στο νοσοκομείο, όπου γεννήσεις τέλος πάντων. Να σου πω βέβαια ότι είτε γεννήσεις στο νοσοκομείο είτε σε ιδιωτικό μαιευτήριο, μπορείς να πας και να τους ζητήσεις μία λίστα με τα πράγματα που πιστεύουν αυτοί ότι χρειάζεται να κρατάς μαζί σου. Στην περίπτωση που γεννήσεις ιδιωτικό μαιευτήριο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα, διότι ειδικά για το μωρό δεν χρειάζεσαι σχεδόν τίποτα. Σου προσφέρουν κουβερτούλες, αντωνάκια, φορμάκια που του βάζουν εκεί πέρα, τα πάντα. Νομίζω σου δίνουν και πάμπερς, δεν χρειάζεται. Μην πηγαίνω και πάνω, δεν χρειάζεται να κουβαλάς εσύ. Αυτό που χρειάζεσαι σίγουρα είναι ένα φορμάκι εξόδου, ένα ρουχαλάκι εξόδου, ανάλογα με την εποχή. Κοντομάνικο αν είναι κατά καλό καιρό, μακριμάνικο και από μέσα ζυπουνάκι αν είναι χειμώνας. Στην περίπτωση τώρα που γεννήσεις σε δημόσιο νοσοκομείο, εκεί χρειάζεται να κουβαλάς πολλά πράγματα, πίστεψέ με, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Δεν προσφέρουν κάτι παρά μόνο το κρεβατάκι που βάζεις μέσα το κουνάκι το μωρό σου. Θα χρειαστεί σίγουρα φορμάκι με μακρύ μανίκι. Αν είναι χειμώνας, θε σίγουρα 3-4. Αν είναι καλοκαίρι, πιστεύω ότι 1-2 είναι αρκετά, διότι κατά κύριο λόγο του φοράς κοντομάνικα. Πάντως, καλό είναι να έχεις 2-3 μαζί σου. Ειδικά αν είναι χειμώνας, σίγουρα. Ζυπουνάκια. Τα ζυπουνάκια είναι τα μικρά τα φορμάκια, τα τυραντάκια συνήθως, ή με το πολύ κοντομανικάκι, τα οποία κουμπώνουν από κάτω και τα οποία φοράνε το χειμώνα από μέσα τα μωρά. Το καλοκαίρι μπορείς να τους τα βάλεις και για να τα βγάλεις βόλτα, δεν τρέχει τίποτα, σκάνε από τη ζέστη. Αλλά μιλάμε για νεογέννητο. Οπότε, ναι, ήδη χειμώνα το καλοκαίρι, φρόντισε να πάρεις 3-4 και πάλι μαζί σου ζυπουνάκια. Θα χρειαστείς σίγουρα κουβερτούλα και αυτό τώρα πάει ανάλογα με την εποχή. Αν είναι καλοκαίρι, θα πάρεις μια πάρα πολύ λεπτή, πάρα πολύ ελαφριά, πιο ελαφριά ακόμα και από την πικέ κουβερτούλα που λέμε, ίσως και ένα πολύ χοντρό σεντονάκι. Τώρα, αν είναι χειμώνα, θα πάρεις μια πιο χοντρή κουβερτούλα. Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις ένα σωρό λεφτά. Μπορείς να βρεις πάρα πολύ ωραίες χοντρές κουβερτούλες ακόμα και στα τζάμπο. Σεντονάκια. Ειδικά αν γεννάς σε δημόσιο νοσοκομείο, χρειάζεσαι σεντονάκια. Δεν στα προσφέρουν. Οπότε φρόντισε να προμηθευτείς 2-3, να έχεις να αλλάζεις το μωράκι σου, γιατί μπορεί να βγάλει γουλίτσα, μπορεί να κάνει μια κακά και να λερώσει το σεντόνι, μπορεί οτιδήποτε. Τώρα, τα κρεβατάκια τα κουνάκια εκεί πέρα που έχουν είναι αρκετά μικρά. Υπάρχουν δύο επιλογές. Είτε μπορείς να πάρεις σεντονάκια που είναι κατάλληλα για λίκνο, που είναι πιο μικρά, αλλά εάν δεν έχεις σκοπό να χρησιμοποιήσεις λίκνο, δεν χρειάζεται να πας να ξοδευτείς και να πάρεις τέτοια σεντονάκια. Μπορείς να πάρεις τα κανονικά σεντονάκια που είναι για κούνια και απλά θα τα διπλώσεις λίγο από την κάτω μεριά, ώστε να στρώνουν ωραία στο κρεβατάκι. Πάνες, απλές βαμβακερές ή αλλιώς σελτεδάκια λέγονται. Τα οποία θα χρειαστείς όταν αλλάζεις το μωράκι σου, να το βάλεις πάνω να ξαπλώσει, να μην λερώσει το σεντόνι το δικό σου, το κρεβάτι. Πάρε κανένα δυο να έχεις, δεν είναι κακό, θα τα χρειαστείς και στο σπίτι μετά. Θα τα βάλεις πάνω στην αλαξιέρα, θα τα βάλεις στο κρεβάτι σου. Καλό είναι να υπάρχουν. Επίσης, αν είναι σελτεδάκια, τα οποία από τη μία μεριά είναι το αμβακερό μέρος και από την άλλη μεριά είναι όχι πλαστικό, είναι ένα άλλο υλικό τέλος πάντων, αδιάβροχο. Τότε είναι ακόμα καλύτερα γιατί μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και σαν υπόστρωμα για την κούνια κάτω από το σεντόνι σου, ώστε σε περίπτωση που κατουρηθεί να μην λερωθεί το στρώμα σου. Πάνες πικέ αγκαλιάς. Πικέ, αλλιώς αγκαλιάς. Λοιπόν, όλο και κάποιος θα βρεθεί που θα θέλει να πάρει το μωρό σου αγκαλιά. Εσύ μπορεί να μην θέλεις καθόλου, το καταλαβαίνω, το δέχομαι. Στην Ανθούλα δεν άφησα κανέναν να την πάρει αγκαλιά. Εγώ και ο πατέρας, έντε και λίγο οι μανάδες μας μέχρι εκεί οριακά. Στο Φώτη επίσης το ίδιο, δεν νομίζω ότι τον πήρε κανείς αγκαλιά. Τέλος πάντων, καλό είναι να έχεις πανούλες τέτοιες πικέ, ώστε να τη χρησιμοποιήσει κάποιος αν θέλει να πάρει το μωρό σου αγκαλιά, γιατί δεν είναι καθόλου καλό, πάλι πάνω στα ρούχα του. Φυσικά εννοεί ότι πάντα, αν θέλει το πάρει αγκαλιά, έχει κλείνει χέρια, έχει απολυμανθεί, έχει. Μιλάμε για ένα βρέφος ωρών ημερών. Πετσετούλες μπάνιου.
Δεν χρειάζεται πολλές. Μία μα πάρει σε καλυμμένη, διότι στο ιδιωτικό μευτήριο το κάνουν μπάνιο, στο φέρουν έτοιμο συνήθως, οπότε το σκουπίζουν εκεί πέρα, δεν χρειάζεται να κρατάς. Αν είσαι σε δημόσιο νοσοκομείο, επειδή θα σε πάρουν μέσα να σου δείξουν πώς να το κάνεις μπάνιο, μπορεί να χρειαστεί να το κάνεις και εσύ ίδια μπάνιο και δεν σου προσφέρουν φυσικά πετσέτες, καλό είναι να κρατάς τη δικιά σου πετσετούλα. Σαλιάρες. Πάρε μια και μαζί σου, δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να έχεις σκοπό να θυλάσεις αποκλειστικά, οπότε να μην χρειάζεσαι σαλιάρα. Μπορεί για τον οποιοδήποτε λόγο, για τον οποιοδήποτε λόγο πραγματικά, να χρειαστεί να του δώσεις γάλα σε μπουκάλι. Οπότε καλό είναι να έχεις μια σαλιάρα μαζί σου. Δεν είναι απλά να δώσεις σκόνη, γάλα ή οτιδήποτε άλλο σκεύασμα του νοσοκομείου. Μπορεί απλά να μην μπορεί το παιδί να κεστήλει οτιδήποτε και να αντλείς εσύ δικό σου γάλα, να το δώσεις μετά. Μαζί με τις σαλιάρες πάει και το μπεμπερό. Οκ, ξαναλέμε, έχει σκοπό να θυλάσεις αποκλειστικά. Επειδή ποτέ δεν ξέρεις πάλι τι γίνεται, πάρε και ένα μπεμπερό να έχεις μαζί σου. Πάνες. Πάμπερς, μπεμπιλίνο, ό,τι θέλεις. Στο δημόσιο νοσοκομείο δεν σου δίνουν, οπότε πρέπει αναγκαστικά να πάρεις από το σπίτι σου μερικές. Πάρε σίγουρα μία-δύο συσκευασίες θα χρειαστούν. Το μωρό στην αρχή κάνει αβέρτα. Αλήθεια. Τώρα, όσον αφορά την ώρα του μπάνιου. Επειδή στο νοσοκομείο σου κάνουν μπάνιο το μωρό, αλλά αυτοί που είναι δικό τους αφρόλουτο, αυτό που χρησιμοποιούν εκεί πέρα, μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις κάποιο άλλο, κάποιες άλλες εταιρείες που σου έχουν πει ότι είναι πολύ καλό ή το έχεις δοκιμάσει στο προηγούμενο παιδάκι σου και θα το βάλεις στο επόμενο. Τέλος πάντων, τέτοια πράγματα. Καλό είναι να κρατάς το δικό σου, αν έχεις μια τέτοια απέτηση τέλος πάντων. Αλλιώς θα χρησιμοποιήσουν το πρώτο που έχουν στο νοσοκομείο ούτως ή άλλως, έτσι, που κάνουν σε όλα τα παιδάκια. Τώρα, καλό θα είναι να έχεις πάρει μαζί σου σίγουρα μια κρεμούλα για το σύγγαμα. Μπορεί να τα βάλεις και ραλυφή, μπορεί να τα βάλεις σπαθόλογο, δεν ξέρω. Πάντως πάρε κάτι να έχεις μαζί σου, γιατί το μωρό μπορεί να συγκάψει. Αυτά συμβαίνουν. Μωρό μάντιλα. Τα μωρομάντιλα χρειάζονται πάντα. Πάντα και παντού. Τα μωρομάντιλα θα γίνουν απαραίτητο αξεσουάρ της τσάντας σου από τη στιγμή που κάνεις παιδιά. Από την ώρα που θα γεννηθεί, μέχρι και πόσα χρόνια πάει, αρκετών, εσύ πάλι θα χρειάζεσαι μωρομάντιλα. Οπότε πάρε ένα πακέτο μωρομάντιλα να το έχεις μαζί σου, καθαρό ενόπνευμα, το λευκό, και αποστηρωμένες γάζες. Τώρα γιατί να το πάρεις αυτό. Λοιπόν, διότι στο ιδιωτικό μαιευτήριο θα σου καθαρίζουν την περιοχή του αφαλού οι μαιές, οπότε δεν χρειάζεται να το κάνεις εσύ. Αν όμως είσαι στο νοσοκομείο, δεν θα το κάνουν γιατί το μωρό το έχεις συνέχεια εσύ μαζί σου, θα σου δείξουν όμως πώς γίνεται και δεν μπορεί να το κάνεις εσύ. Για να γίνει αυτό χρειάζεται ενόπνευμα και γάζα. Χτενάκι και ψαριδάκι τα νύχια. Λοιπόν, εμένα το είχε στη λίστα όταν είχα πάει να πάρω το νοσοκομείο για να δω τι χρειάζεται. Βέβαια τα παιδιά μου γεννηθήκαν και τα δύο καραφλά, χωρίς μαλλιά, οπότε δεν τα χρειάζεται, δεν χρειάζεται το χτενάκι. Όμως, επειδή και τα δύο επίσης γεννηθήκαν με μανικιούρ, δεν ξέρω τι φάση, το ψαριδάκι χρειαζόταν. Πολύ. Οπότε, καλό είναι να έχει μαζί σου ειδικά ψαριδάκι και τα νύχια. Διότι το μωρό θα σε γαζουνάει. Θα γαζουνάει και το δικό του το πρόσωπο, όχι. Πάρε ένα ψαριδάκι να έχεις. Στην αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα φοβάσαι πιστεύω να του κόψεις τα νύχια. Στην πορεία θα σου είναι πανεύκολο. Καλτσάκια, σκουφάκια. Ειδικά αν είναι χειμώνα, το σκουφάκι είναι απαραίτητο διότι το μωρό κρυώνει. Ακόμη και το καλοκαίρι, θυμάμαι στην Αμφίλου, όταν φύγαμε το μαιευτήριο, τις είχαμε φορέσει καλτσάκια. Δεν τα χρειαζόταν εμένα το παιδί φυσικά στο σπίτι τις επόμενες ημέρες, αλλά όταν βγήκαμε το μαιευτήριο, χρειαζόταν τα καλτσάκια. Πάρα πολύ βασικό είναι το κάθισμα του αυτοκινήτου. Τι καλαθούνες, τι το παίρνουν αγκαλιά, τι, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Από τη στιγμή που θα μπει το παιδί ούτως ή άλλως στα μάξι, πάρε το κάθισμα από πιο πριν και φρόντισε να γυρίσεις με αυτό στο σπίτι σου. Όταν να φύγει το παιδί από το νοσοκομείο ή από το μαιευτήριο, βάλ' το μες στο καθισματάκι, πάρ' το, βάλ' το στα μάξι σου, δέσε το κανονικά όπως πρέπει και πήγαινε σπίτι σου με ασφάλεια. Αυτά ήταν μέσα σε άκρες αυτά που χρειάζεσαι. Τώρα, όλα αυτά που σου είπα υπάρχουν και σε μια εκτυπώσιμη λίστα που έχω φτιάξει και θα τη βρεις στο blog μου, θα σου αφήσω από κάτω το link για να πας να κάνεις την εγγραφή σου αν θέλεις και να κατεβάσεις τη λίστα, να σου έρθει το link για να μπεις να κατεβάσεις τη λίστα με όλα όσα χρειάζεσαι για το μαιευτήριο. Αυτό το βίντεο μου για σήμερα. Αν σου άρεσε, μπορείς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνεις κανένα βίντεο που έρχεται. Από κάτω είναι το κουμπάκι που λέει εγγραφή, subscribe και το καμπανάκι δίπλα αν θέλεις. Τα λέμε καθημερινά στο Instagram και μην ξεχάσεις ότι περιμένω τα σχόλιά σου και σε περίπτωση που θέλεις τη λίστα να την έχεις, μπορείς να κατεβάσεις το εκτυπώσιμο, θα σου έχω το link από κάτω. Γεια σου!